Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε αυτό το θέμα για συζήτηση. Νομίζουμε ότι, εντάξει, από κάποια στιγμή και μετά χάνουν και οι λέξεις των νοημάτων και ο εμπεχμός είναι η μικρότερη αναφορά που μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα συνεδριάζει ξανά η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη συζήτηση που προηγήθηκε, έμπαινε το θέμα αν θα υπάρχει μάσκα ή όχι στους εξωτερικούς χώρους. Έχει ανοίξει η δυνατότητα να τελούνται ακόμα και γαμήλιες τελετές με 400 άτομα καλεσμένους. Εμείς είμαστε 101. Έχουν ξεκινήσει συναυλίες. Και σήμερα υπάρχουν συναυλίες και αύριο υπάρχουν συναυλίες και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας. Με χιλιάδες ανθρώπους. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν 101 περιφερειακοί σύμβουλοι να παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, των παράλληλων μονολόγων, χωρίς τη δυνατότητα ουσιαστικής διαβούλευσης με τις κανονικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ασφαλώς και η πανδημία, κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει ότι οι επιπτώσεις δεν έχουν εξαλειφθεί, ότι ο κίνδυνος είναι ακόμα μπροστά, ότι όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να λαμβάνονται. Υπάρχει όμως η δυνατότητα πλέον. Υπάρχει η δυνατότητα του προληπτικού ελέγχου, οι εμβολιασμοί έχουν προχωρήσει. Ακόμα και στους περιφερειακούς συμβουλούς, πιστεύω, βλέποντας τα όρια ηλικίας, η μεγάλη πλειοψηφία έχουν εμβολιαστεί οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Κατά συνέπεια, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει διαζώσεις συνεδρίας. Τώρα, επειδή και εσείς, αλλά και η περιφερειακή διοίκηση περισσότερο που εσείς εκφράζετε, επικαλείτε την υπουργική απόφαση της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου. Και μάλιστα με το αιτιολογικό ότι απαγορεύει. Εμείς από την αρχή λέμε ότι δεν απαγορεύει. Δίνει τη δυνατότητα να γίνεται με τον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο, το διαδικτυακό που γίνεται κάθε φορά. Αν το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Διοίκηση επιλέξει να επανέλθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο με όλους τους κανόνες βέβαια και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε διαζώσει συνεδρίαση, κανένας δεν πρόκειται να το απαγορεύσει. Είναι επιλογή της Περιφερειακής Διοίκησης, η οποία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επιβάλλεται στα Περιφερειακά Συμβούλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς το ξαναθέτουμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τα παιδιά μας δώσανε πανελλήνιες με self-test. Οι εργαζόμενοι εδώ και καιρό πηγαίνουν στις δουλειές τους με self-test. Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Εσείς ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η τοποθέτησή σας? Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εσείς οι ίδιοι τις έχετε ζητήσει και τις έχετε συμφωνήσει με την κυβέρνησή σας. Πείτε μας, βάλτε ένα χρονοδιάγραμμα. Πείτε ότι θα ξεκινήσουμε ή ελπίζουμε ή προσδοκούμε ή επιδιώκουμε, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως πρέπει, πιστεύουμε σε ένα μήνα, σε 20 μέρες, σε 15 μέρες. Είναι δυνατόν τέτοια ζητήματα να μην συζητιούνται και να μην τοποθετούνται οι παρατάξεις αναλυτικά για αυτά τα θέματα? Πώς πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Τελευταία είχαμε τη Βουλή, κύριε Πρόεδρε. Στη Βουλή έγινε για αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, έγινε ονομαστική ψηφοφορία και υπήρχαν 300 άνθρωποι. Ήταν 300 βουλευτές με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτό που εμποδίζει δηλαδή να συνεδριάσουν 101 περιφερειακοί σύμβουλοι? Που είναι, όπως λέτε κι εσείς, το δεύτερο τη τάξη βουλευόμενο σώμα. Λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι εύλογο το ερώτημά μας και η τοποθέτηση που κάνουμε και γι' αυτό είναι ανάγκη να συζητηθεί και να επανέλθει και η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τους όρους που όλοι γνωρίζουμε.